Να σας πω ότι ανταποκρίθηκα με μεγάλη χαρά στην πρόσκλησή σας, διότι σε 6,5 μήνες ακριβώς έχουμε τις πρώτες εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίες, όπως είπε και ο σύντροφος ο γραμματέας, είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι σε αυτές τις εκλογές θα κριθεί πάνω απ' όλα η μεγάλη μεταρρύθμιση και την οποία ήρθαμε να συζητήσουμε, την οποία έκανε η κυβέρνησή μας, η οποία σε ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον στα 4 χρόνια περίπου που έχει την ευθύνη της χώρας από το Γενάρη του 2015, σε ένα πολιτικό περιβάλλον δύσκολο, με συμβιβασμούς, με υποχωρήσεις, με προσπάθεια να τελειώσουμε το μαύρο κύκλο των μνημονίων, δεν παρέλειψε να κάνει και αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έχουν τη σφραγίδα όχι μόνο της αριστεράς της δικιάς μας, αλλά έχουν τη σφραγίδα του συνόλου της αριστεράς, η οποία από την αρχή τους θέλουν μία τοπική αυτοδιοίκηση όπου να είναι ένας λαϊκός θεσμός, δημοκρατικός, συμμετοχικός, ένας θεσμός που να αναδεικνύει αυτές τις πολιτικές, κοινωνικές, αυτοδιοικητικές δυνάμεις, οι οποίες θα προσπαθήσουν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής τους. Έτσι λοιπόν, επειδή σε 6,5 μήνες έχουμε εκλογές τοπική αυτοδιοίκηση και επειδή είμαστε σε μία περίοδο όπου το κόμμα συζητάει πανελλαδικά, τοπικά, σε όλα του τα όργανα αυτές αυτοδιοικητικές δυνάμεις με τις οποίες θα συνεργαστεί, το μήνυμα που στέλνουμε από εδώ πέρα στην οργάνωση των εξαρχείων και στη συζήτηση είναι ότι θέλουμε αυτοδιοικητικά σχήματα τα οποία πρώτα απ' όλα να δείχνουν τη μεγάλη κοινωνική, πολιτική, προοδευτική διεύρυνση. Δεν θα κλειστούμε στο καβούκι μας. Δεύτερον, να σηματοδοτούν πρόσωπα αυτοδιοικητικά με ιστορία, με μέλλον στην αυτοδιοίκηση, όπου ο δικός τους αγώνας θα είναι αγώνας πάνω από τα κόμματα και θα είναι αγώνας αυτοδιοικητικός. Τρίτον, θα πρέπει αυτά τα σχήματα να έχουν μια τοπική συμφωνία στα προγράμματα, στο τι θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας, στη γειτονιά μας, στο δήμο μας, στην περιφέρειά μας. Και εδώ πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία. Αλλά κυρίως τέταρτον, θα πρέπει αυτά τα αυτοδιοικητικά σχήματα και όσοι συνεργαστούν και όσοι τα αποτελέσουν να έχουν στον πυρήνα της πολιτικής τους άποψης, της αυτοδιοικητικής τους άποψης, όχι μόνο την τεκμηριωμένη άποψη υπέρ της μεγάλης μεταρρύθμισης του κλεισθένη, αλλά και τη στήριξή του. Τι είναι λοιπόν αυτός ο κλεισθένης που μας ξεχωρίζει? Γιατί πάμε σε αυτές τις πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές με ένα διαφορετικό τοπίο? Αυτό που προσφέραμε εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών, ως κυβέρνηση της αριστεράς, είναι να φτιάξουμε ένα αυτοδιοικητικό νομοσχέδιο το οποίο να έχει στον πυρήνα και σε όλο του το νομοσχέδιο από πάνω μέχρι κάτω την εμβάθυνση της δημοκρατίας, το να είναι οι πολίτες να νιώθουν πραγματικά ότι ό,τι πιστεύουν και το ό,τι θα ψηφίσουν στις εκλογές να εκπροσωπείται στο Δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να μην έχουμε τη δικτατορία του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη. Αυτό που λέμε στο δημαρχοκεντρικό, περιφερειαρχοκεντρικό σύστημα. Και όλα αυτά τεκμηριώνονται με μια πολύ μεγάλη ουσιαστική αλλαγή την οποία κάναμε και η οποία μας γυρίζει στις ρίζες της δημοκρατίας, στις ρίζες της ιστορίας αυτοδιοίκησης της χώρας μας, στις ρίζες της αριστεράς. Το εκλογικό σύστημα της απλής
και άδολης αναλογικής. Όπου πια να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι πολίτες προγράμματα αυτοδιοικητικά και να έχουν να διαλέξουν και να ψηφίσουν και να μην τους κλέβει κανένα στην ψήφο τους. Να παίρνει μια παράταξη 10% και 10% να βλέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να παίρνει 20% και να βλέπει 20%. Γιατί με το καλπονοθετικό σύστημα το οποίο υπήρχε από τη μεταπολίτευση μέχρι στις εκλογές του 2014 ήταν ένα καλπονοθετικό σύστημα όπου όποιος έπαιρνε 18, 20, 22% την πρώτη Κυριακή και ήταν μέσα στους δύο πρώτους και την επόμενη Κυριακή γινόταν δήμαρχος, έχοντας μόνο το 18-20% της ανταπόκρισης από τους δημότες του, ο νόμος του έδινε το 60% των δημοτικών συμβούλων ή των περιφερειακών συμβούλων. Και δεν είναι ηθικό το θέμα. Δεν είναι ότι κάποιοι κλέβανε συνεχώς τις ψήφους που τους αναλογούσανε από άλλες παρατάξεις. Αν ήταν μόνο ηθικό θα μπορούσαμε να το παραβλέψουμε εντός εισαγωγικών για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι μια σειρά από εκεί και πέρα προβλημάτων που δημιουργούνται. Και τα προβλήματα που δημιουργούνται δεν ξέρω, κάποιοι, ξέρω κάποιους οι οποίοι έχουν διατελέσει είτε περιφερειακή είτε δημοτική σύμβουλη. Δεν τους ξέρω όλους. Όμως αυτό δημιουργούσε τις εξής παρενέργειες. Νέκρωνε ο πολιτικός και αυτοδιοικητικός διάλογος μέσα στα συμβούλια, τα οποία είναι τα δημοκρατικά αιρετά συμβούλια τα οποία πρέπει να συζητάνε τα τοπικά θέματα. Γιατί νέκρωνε, θα πει κάποιος, διότι ερχόταν ο δήμαρχος άρχοντας, όποιος κι αν ήταν αυτός, όποιος κι αν ήταν, ανεξαρτήτου πολιτικού χρώματος αν θέλετε, άλλος εξ ανάγκης και άλλος επειδή ήταν και η επιθυμία του, και έφερνε, γνωρίζοντας ότι έχει το 60% των δημοτικών περιφερειακών συμβούλων, ό,τι κατέβαζε η γκλάβα του, όποια πολιτική άποψη είχε, όποια αυτοδιοικητική πρόταση ήθελε να κατεβάσει, δεν είχε κανένα πρόβλημα να τη φέρει, να πάρει το 60% στη χειρότερη περίπτωση και να προχωρήσει. Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας τέτοιας πολιτικής διαλογικής συζήτησης μέσα στα όργανα τα αιρετά? Το ότι σιγά σιγά αισθανόντουσαν όλοι ότι παίζουν ένα δευτερεύον ρόλο. Και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και οι σύμβουλοι της μειοψηφίας, οποιασδήποτε μειοψηφίας. Καταλαβαίναν ότι ο ρόλος τους είναι δευτερεύον. Διότι δεν υπήρχε συζήτηση, δεν υπήρχε διάλογος, δεν υπήρχαν διαφορετικά επιχειρήματα να κάνουμε αυτό ή να κάνουμε κάτι άλλο, να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Και έτσι τα συμβούλια από όργανα διαβούλευσης, συζήτησης, ζωντάνιας, μετατρέπονταν σε τυπικά όργανα τα οποία τελειώνανε τις διαδικασίες. Ανεξάρτητα αν κρατούσαν πολλή ώρα, γιατί ήταν πολλά θέματα ή λιγότερη ώρα. Είναι μόνο αυτή η συνέπεια. Όχι, γιατί υπήρχε και άλλη συνέπεια. Οι πολίτες, οι δημότες ενός δήμου, μιας γειτονιάς, μιας συνοικίας, σιγά σιγά το καταλάβαιναν. Καταλάβαιναν ότι οποιαδήποτε θέματα συζητιούνται εκεί πέρα, κατέβαζε το 60% την άποψή του, το 40% έλεγε εγώ διαφωνώ, και περνούσαν τα θέματα έτσι, χωρίς επί της ουσίας διάλογο. Και όταν το αισθανόταν αυτό οι πολίτες, είναι αυτό που λέμε, ότι απομακρυνόντουσαν και από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, αδρανοποιόντουσαν, άρχιζαν και λέγανε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει και η τοπική αυτοδιοίκηση, βάζανε στο κάδρο όλους, όλα είναι ίδιοι περίπου και τι σημασία έχει ο αγώνας, τι σημασία έχουν τα κινήματα, τι σημασία έχει η προσπάθεια, αφού ένας το 60% αποφασίζει. Δεν είναι τυχαίο το ότι επί δύο χρόνια αυτή η προσπάθεια
χτυπιότανε και πολεμιότανε αγρίως. Και από τα κόμματα του παλιού πολιτικού συστήματος, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ, τα οποία είχαν βολευτεί και είχαν φτιάξει όλο αυτό το πλαίσιο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως. Όσο παρακολουθούσατε και παρακολουθούσατε την σύγκρουση με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την κυβέρνηση, ήτανε οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι και μόνο οι δήμαρχοι. Οι περιφερειάρχες και μόνο οι περιφερειάρχες. Ήταν αυτοί οι οποίοι έχασαν ή ένιωθαν ότι έχαναν την τεχνητή αυτοδυναμία και παντοδυναμία που τους έδινε ο νόμος. Θέλω να σας πω το ότι εγώ γύρισα όλη την Ελλάδα. Πήγα σε 50 συγκεντρώσεις, σε 50 νομούς. Κάποιοι παρακολουθούσατε την πορεία και το ξέρετε. Και φώναζα όλους τους δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, κόσμο και τους έλεγα τι πάμε να κάνουμε. Και αν εξαιρέσουμε τους 4-5 δημάρχους του νομού, οι οποίοι ανεξαρτήτου πολιτικής άποψης είχαν την αντίθεσή τους, όλος ο άλλος ο κόσμος ανέπνεε. Αισθανόταν ότι ψάχνει, ότι βρίσκει κάτι το οποίο του έλειπε. Αυτός λοιπόν στην ουσία του είναι η μεγάλη προσφορά του Κλεισθένη. Αλλά η μεγάλη προσφορά του Κλεισθένη και της κυβέρνησής μας δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η διαδικασία την οποία ανέφερε αυτό. Διότι η αριστερά, όταν λέμε ότι στα γονίδια της είναι δημοκρατική, όταν λέμε ότι στα γονίδια της είναι ο διάλογος, η συμμετοχή, η διαφορετική προσέγγιση, το κάναμε και στο Υπουργείο Πράξη. Να σας θυμίσω λίγο το ιστορικό, όχι για να σας φάω το χρόνο, αλλά για να μπορέσετε να καταλάβετε ότι ενώ είχαμε τη δυνατότητα ως κυβέρνηση, όπως φτιάχνονται όλα τα νομοσχέδια, να καθίσουμε σε ένα γραφείο στο Υπουργείο Εσωτερικών, να καθίσουμε 10 άνθρωποι για ένα μήνα να το γράψουμε και να το πάμε στη Βουλή να ψηφιστεί και να ξεμπερδεύουμε εδώ και 2 χρόνια, αποφασίσαμε το δύσκολο δρόμο, δηλαδή ποιον. Φτιάξαμε με νόμο επιτροπή, η οποία έλεγε υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, εμένα ναι, να φτιάξουμε μια επιτροπή η οποία να είναι 1, 2, 3 τους ονομάτιζε, καθηγητές πανεπιστημίου που μιλάνε για την τοπική αυτοδιοίκηση και διδάσκουν τα παιδιά μας, τα στελέχη του Υπουργείου τα οποία επί 30 χρόνια δουλεύουν την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους τομείς και γνωρίζουν, αλλά κυρίως 3 εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ που ξέραμε ποια είναι η ΚΕΔΕ, 3 εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ που ξέραμε τι είναι η ΕΝΠΕ και όλοι οι ομοσπονδίες των εργαζομένων, να καθίσουμε να συζητήσουμε και να βγάλουμε τον νόμο από μαζί. Πότε άλλοτε άλλη κυβέρνηση έχει φτιάξει μια μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση και έχει ακολουθήσει μια τέτοια διαδικασία και δεν έλεγε εγώ έχω τη δύναμη, εγώ το κατεβάζω, εγώ προχωράω. Εμείς λοιπόν ακολουθήσαμε αυτό. Και ακολουθήσαμε αυτό το διάλογο επί 1 χρόνο. Και όταν συνειδητοποίησαμε ότι σε αυτό τον 1 χρόνο μας πολεμάνε η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, βγάζοντας συνεχώς καταγγελίες εναντίον μας ότι με το μόνο που ασχολούμαστε είναι με την απλή αναλογική, πήραμε τη δεύτερη πολιτική απόφαση να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα για να επικοινωνήσουμε με τα στελέχη της αυτοδιοίκησης από κάτω και να καταλάβουμε τι γίνεται. Και εκείνη που καταλάβαμε αυτό που σας είπα, ότι όλοι θέλαν να αναπνεύσουν. Μόλις συνειδητοποίησαν από όλη αυτή τη γύρα ότι ο κόσμος από κάτω, ποιος κόσμος, όχι ο κόσμος αριστεράς, ο κόσμος αυτοδιοίκησης ήθελε να αναπνεύσει με ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα, τότε βγάλανε άλλο θέμα. Αλλάξανε και είπανε, εντάξει, η απλή αναλογική είναι δίκαιο, μπορεί να τα αρνηθεί κανένας. Οι ίδιοι τα λέγανε που μας πολεμάγανε. Όμως, παρόλο που είναι δίκαιο, δεν θα υπάρχει κυβερνησιμότητα στους Δήμους.
δεν θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Και το λέγανε αυτοί οι οποίοι είχαν μάθει ότι θα παίρνουν αποφάσεις εν μια νυχτή με 5 λεπτά εισήγηση, γνωρίζοντας ότι έχουν το 60%. Και παραγνωρίζανε το μεγάλο πολιτικό γεγονός που έχει συμβεί στη χώρα μας από το 2012, όπου παρόλο που είχαμε μέχρι τις τελευταίες εκλογές ένα εκλογικό σύστημα το οποίο έδινε 50 έδρες μπόνους στο πρώτο κόμμα, η ελληνική κοινωνία είχε αρχίσει να αντιδράει και άρχισε και έδινε τέτοια ποσοστά στα κόμματα που κατάργησε από μόνη της τον πόνος των 50 ευρών και από το 12 δεν δίνει σε κανένα κόμμα πρώτο. Του λέει πάρε και το 50 και άμα φτάσει το 151 γράψε μου. Και από το 12 έχουμε δύο μεγάλες τρεις κυβερνήσεις διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων, κεντροδεξιά στα πρώτα 3 χρόνια, κεντροαριστερή τα επόμενα χρόνια, όπου η χώρα, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος με το έργο της κυβέρνησης είτε της παλιάς είτε της τωρινής, η χώρα κυβερνιέται. Και ερχόντουσαν να μας αποδείξουν ότι αν παραδείγματος χάρη ο Δήμος της Ανάφης με τους 200 κατοίκους που πάμε τις διακοπές μας το καλοκαίρι για να περάσουμε όμορφα, ότι ο Δήμος αυτός θα πρέπει να λειτουργεί με τη δύναμη του 60%, να μην γίνεται κουβέντα για τα θέματα, είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή το αν θα βάλουμε παγκάκια στην παραλία της Ανάφης, το αν θα κάνουμε πλακόστρωση σε μια πλατεία, είναι τόσο σοβαρά που θα χαθεί η κυβερνησιμότητα, δηλαδή θα χαθεί ο διάλογος, θα χαθεί ίσως η μίζα αν αποφασίσω μόνος μου. Όταν και αυτό καταρρίφθηκε στη συνείδησή τους, τότε βγήκανε και είπανε άλλο. Εντάξει, δίκαιη η απλή αναλογική. Εντάξει, δεν θα χαθεί η κυβερνησιμότητα. Αλλά ρε μπαγάσιδες, 2 χρόνια συζητάτε και η μόνη μεταρρύθμιση η οποία φέρνετε είναι το εκλογικό σύστημα η απλή αναλογική. Σας λέω πράγματα που τα έχετε ακούσει από τα επίσημα χείλη της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ, του Πατούλη και του Αγοραστού. Καταρχάς, πιο σαχλό επιχείρημα δεν υπήρχε, διότι κατεβάσαμε ένα νόμο με 288 άρθρα. Αν ασχολιόμαστε μόνο με την απλή αναλογική, είναι σαν τιμωρία στα δημοτικά σχολεία. Γράφτε 288 φορές ζήτω για απλή αναλογική. Και δεν είδανε ότι μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο λύνουμε πάρα πολλά προβλήματα των εργαζομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λύνουμε θέματα χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και λύνουμε και άλλα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη, κατηγοριοποίηση των δήμων. Είχανε τους δήμους ίδιους. Αθήνα, η πρωτεύουσα των 600.000 κατοίκων, με τη Γάβδο των 152 κατοίκων, ίδιες αρμοδιότητες. Ό,τι κάνει η Αθήνα έπρεπε να κάνει και η Γάβδο με τον ένα υπάλληλο που τον είχαν αφήσει. Και εμείς κάναμε την κατηγοριοποίηση και χωρίσαμε νησιωτικούς μικρούς, νησιωτικούς μεγάλους, ορεινούς μικρούς, ορεινούς μεγάλους, περιαστικούς δήμους, αστικούς δήμους, τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Και στην κάθε κατηγοριοποίηση είπαμε ότι αυτός ο Δήμος μπορεί να κάνει αυτά τα πράγματα και να εξυπηρετεί τους πολίτες, ο άλλος Δήμος μπορεί να κάνει λιγότερα, ο άλλος λιγότερα, δηλαδή να τα αντέχει για να μπορεί να εξυπηρετεί τους δημότες. Κάναμε και άλλο πράγμα. Σας λέω τα βασικά. Φτιάξαμε τις αυτοτελείς υπηρεσίες ελέγχου των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, που ήτανε όργανα των αποκεντρωμένων που πεζόντουσαν πολιτικά παιχνίδια, που πιέζανε στις παράνομες αποφάσεις να μπορέσουν να τους καλύψουν. Και τα βγάλαμε και τα κάναμε ανεξάρτητες αρχές, όπου νομικοί ήδη έχουν προκηρυχθεί θέσεις για να αναλάβουν νομικοί επιστήμονες
των έλεγχων των αποφάσεων των Δημοτικών και των Περιφερειακών Συμβουλίων όταν κάποιος νιώθει ότι αδικείται και καταγγέλει. Και να νιώσει ο άλλος ότι υπάρχει ένα κράτος το οποίο ελέγχει και την τοπική αυτοδιοίκηση στην νομιμότητά της και όχι στο τι θα κάνει. Κάναμε και άλλο μέσα στο νομοσχέδιο. Αλλάξαμε τους πόρους που δίνει το κράτος προς τους Δήμους. Διότι ως την ώρα υπήρχε ένα ταμείο, αυτό που λέμε ΚΑΠ, κεντρική αυτοτελής πόρη, το οποίο είναι γύρω στα 3,5 δισεκατομμύρια και υπήρχε μια κατάταξη ανάλογα με τον πληθυσμό. Και παίρναν αναλογικά ανάλογα με τον πληθυσμό, που τι σημαίνει αυτό. Που σημαίνει ότι φτάνοντας κάτω-κάτω, επειδή κάτι και είναι λίγοι, παίρναν λίγα. Και οι φτωχοί παραμέναν φτωχοί δίνιμοι, οι πλούσιοι γινόντουσαν πλουσιότεροι και η ψαλίδα μεγάλωνε ανάμεσα στις ανισότητες των Δήμων. Και εμείς βάλαμε κριτήρια και είπαμε ότι είναι ένα κριτήριο ο πληθυσμός. Αλλά είναι και ένα κριτήριο η έκταση. Διότι άμα υπάρχει ένας Δήμος ο οποίος, παραδείγματος χάρη, χωρίς να παρεξηγηθώ, ο Δήμος Εγάλο, για να πω, ενός δικού μας συντρόφου, ο οποίος τον κάνεις βόλτα με τα πόδια γύρω-γύρω μέσα σε μισή ώρα, είναι άλλο πράγμα με ένα Δήμο στην Θεσσαλία όπου πρέπει να τον κάνεις με το αυτοκίνητο 2 ώρες να τον κάνεις γύρω-γύρω. Άρα έχει σημασία η έκταση, έχει σημασία η ανεργία, έχει σημασία το τι παράγει, το ΑΕΠ του έχει, έχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει το δικό του δίκτυο, έχει το αγροτικό του δίκτυο. Και λέμε όλα αυτά να τα βάλουμε, να τα υπολογίσουμε και να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται αυτά τα λεφτά. Αλλά κάναμε κι άλλα μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο. Κάναμε το μεγάλο θέμα των αρμοδιοτήτων και φτιάξαμε μόνιμες επιτροπές, 33 που τις λέει ο νόμος, να συνδεθούμε με όλα τα υπουργεία και φτιάχτηκε και μια κεντρική επιτροπή την οποία το λέει ο νόμος, όπου με την ευθύνη του Γενικού Γραμματέα, σήμερα εμένα, αύριο οποιοδήποτε άλλου, θα μελετάει όλα τα νομοσχέδια από όλα τα υπουργεία. Και αν δει κάτι από ένα νόμο, από ένα νομοσχέδιο ενός άλλου υπουργείου, το οποίο πειράζει την τοπική αυτοδιοίκηση, επεμβαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, τότε αυτή η επιτροπή έρχεται και τη βλέπει και αρχίζει και ξεκαθαρίζει. Αυτό είναι του πρώτου βαθμού και δεν μπορείς να το πειράξεις, αυτό είναι του δεύτερου βαθμού, δεν μπορείς να το πειράξεις, αυτό είναι, ναι, μια κεντρική του κράτους αρμοδιότητα, πάρτινε να φύγει από τα πόδια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, αυτό που είπε ο σύντροφος Κλισθένης 1, τι είναι ο Κλισθένης 2, ήδη δουλεύουμε για τον Κλισθένη 2, που θα αλλάξει τις, θα ξεχωρίσει αρμοδιότητες, που σημαίνει ότι όταν ψηφιστεί και αυτός, θα ξέρει ο κάθε πολίτης για οτιδήποτε ότι έχει, πρέπει να πάει είτε στον πρώτο βαθμό, είτε στον δεύτερο βαθμό, είτε είναι μια υπηρεσία κεντρική της κυβέρνησης, του Υπουργείου, των αποκεντρωμένων. Άρα, έχοντας αυτό τον νόμο καταθέσει, έχοντας αυτό τον νόμο ψηφιστεί και έχοντας ακούσει αυτή την κριτική, σας λέμε λοιπόν ότι αυτό το έργο της μεγάλης μεταρρύθμισης την οποία έκανε η κυβέρνηση θα πρέπει στις εκλογές του Μαΐου να το υποστηρίξουμε με όποιους συνδυασμούς και όποιους σχηματισμούς φτιάξουμε, να το προστατεύσουμε, διότι αυτό το οποίο λέει συνέχεια από τον Ιούλιο ο Μητσοτάκης είναι ότι μόλις έρθω εγώ στα πράγματα, το πρώτο πράγμα που θα καταργήσω είναι αυτό. Δηλαδή το μόνο πράγμα που θα καταργήσω θα είναι η μεγάλη αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά επειδή είμαστε υπέρ της εμβάθυνσης της δημοκρατίας και η εμβάθυνση της δημοκρατίας δεν είναι μόνο το εκλογικό σύστημα,
δεν είναι μόνο η απλή αναλογική την οποία ψηφίσαμε. Είναι και άλλα πράγματα τα οποία είναι μέσα. Είναι τα τοπικά δημοψηφίσματα τα οποία δίνουμε το δικαίωμα να μαζευτούν οι δημότες ενός δήμου, μαζεύοντας υπογραφές είτε οι ίδιοι οι δημοτικοί σύμβουλοι με ένα ποσοστό, και να πούνε ότι εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε τον κόσμο και να πάρει μέρος σε αυτό το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την περιοχή μας και να αποφασίσουμε εμείς. Τι πιο ωραίο το οποίο αγωνιζόμαστε χρόνια, άλλοι πάρα πολλά όπως εγώ και άλλα λιγότερα όπως υπάρχουν σύντροφοι εδώ πέρα. Στοιχείο της άμεσης δημοκρατίας, το οποίο το λέγαμε μόνο θεωρητικά στις μαζόξεις μας και τώρα το κάνουμε πράξη. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Δώσαμε τη δυνατότητα σε 6.100 κοινότητες, αυτό που λέμε τα χωριά μας, όλοι από κάπου είμαστε, να εκλέγουν το δικό τους τοπικό συμβούλιο και να έχει και κάποιες αρμοδιότητες και να έχει και κάποια μικρά λεφτά, έναν μικρό οικονομικό προϋπολογισμό και να μην ερημώσουν. Διότι με τις συγχωνεύσεις τις οποίες γίνανε επί Καλλικράτη και επί Καρποδίστρια παλιότερα, τι κάνανε? Κάνανε να μικραίνουν συνεχώς την τοπική αυτοδιοίκηση, τάχα ότι την ενισχύουν αν τη μεγαλώσουν, αν τη συρριχνώσουν σε αριθμό δήμων. Κάνανε τους 12.000 δήμους προ-Καλλικράτη, προ-Καποδίστρια, χίλιους με τον Καποδίστρια. Ήρθε σε μια νύχτα ο Ραγκούσης και τους έκανε 325 με τον Καλλικράτη. Με αποτέλεσμα, αυτό που λέμε τα χωριά μας και όσοι πάμε το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, κάποια εκδρομή, βλέπουμε τι σημαίνει ερήμωση. Βλέπουμε τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπουμε το ότι αλλάζει, χαλάει η λάμπα της πλατείας και δεν την αλλάζει κανένας για 4-5 μήνες. Γιατί ο δήμαρχος να πάει να την αλλάξει, να κάνει 50 χιλιόμετρα? 50 κάτοικοι είναι. Τι τον ενδιαφέρει? Τι τον ενδιαφέρει από τη στιγμή που αλλού παίζεται το πολιτικό παιχνίδι για να ξαναεκλεγεί? Και δίνουμε λοιπόν σε αυτά τα τοπικά συμβούλια να εκλέγονται. Γι' αυτό στις 26 Μάη δεν θα συναντήσετε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στα εκλογικά σύστηματα δύο κάλπες, Δήμο και Περιφέρεια, θα συναντήσετε τρεις. Και εσείς στην Αθήνα, και σας περιμένετε, θα σας πω, θα συναντήσετε τρεις και τις κοινοτικές. Γιατί θα εκλέγετε και στα 7 διαμερίσματα. Θα εκλέγετε και στα 7 διαμερίσματα. Ε? Σίγουρα 4, γιατί έχουμε ευρωεκλογές τώρα. Σίγουρα 4, γιατί έχετε ευρωεκλογές. Αλλά κοιτάξτε να δείτε τι σημαίνει αυτό. Εκτός του ότι θα ψηφίζετε και ίσως παραδείγματος χάρη εδώ στην Αθήνα, επειδή και εγώ πατησιώτης είμαι, το αν θα ψηφίσω στο 5ο διαμέρισμα ή εσείς στα Εξάρχεια, τι είσαστε, έκτο, πρώτο. Αν λοιπόν μπορεί ίσως να νομίζουν κάποιοι ότι έχει μικρή σημασία, όμως πηγαίνετε στην Ήπεθρο, στην επαρχία, να καταλάβετε τη μεγάλη σημασία έχει που του δίνει το δικαίωμα να ψηφίσει. Αλλά θα σας πω και κάτι άλλο. Η μεγάλη επανάσταση είναι αυτή που δεν έχει παιχτεί πολύ προς τα έξω. Και είναι το ότι δίνουμε τη δυνατότητα να ανεξαρτοποιηθούν οι κοινότητες από τα κεντρικά ψηφοδέλτια. Δηλαδή, ο υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας μπορεί να πούνε στα διαμερίσματα ότι εγώ σε αυτό το διαμέρισμα έχω ένα ψηφοδέλτιο το οποίο είναι από πολίτες της γειτονιάς, οι οποίοι αγωνίζονται για αυτό το οικολογικό θέμα ή γιατί αγωνίζονται για αυτό το θέμα της, το συγκοινωνιακό, το οτιδήποτε. Και είμαστε ανεξάρτητοι και δεν θα έχουμε το τίτλο το δικό σου. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα.
διότι δίνουμε τη δυνατότητα σε 6.000 τοπικές κοινότητες, σε 6.100 χωριά, να μην δεχτούν τον οποιοδήποτε, αν θέλουνε, μπορούνε, προσέχτε, δεν απαγορεύουμε. Δεν απαγορεύουμε σε κάποιο χωριό να φτιαχτεί ψηφοδέλτιο και να πει ότι εγώ ταυτίζομαι με τις απόψεις του κεντρικού ψηφοδελτίου, για να τα πούμε απλά, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ. Δεν το απαγορεύουμε. Ο προηγούμενος νόμος έλεγε υποχρεωτικά. Εμείς λέμε δυνητικά. Δυνητικά, ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό που έχετε συναντήσει ο καθένας σας στις παρέες και στις κουβέντες. Θα ανακατευόμουν να λένε κάποιοι νεολαίοι, κάποιοι άνθρωποι λίγο με ιδιαίτερες απόψεις, κινηματικοί, μικρότερων πολιτικών απόψεων, ναι, όχι τώρα που μεγαλώσαμε να τους ξεχνάσουμε, οι οποίοι γυρνάνε και λένε εγώ δεν θέλω ούτε το ένα ούτε το άλλο, έχω εδώ πέρα μια ομάδα η οποία ασχολείται με αυτό το θέμα και θέλω να εκφραστώ, να κατέβω, με ενδιαφέρει, για να πάω στο συμβούλιο και να εκλεγώ και να πω την άποψή. Και δίνουμε αυτή τη δυνατότητα, που αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Στις εκλογές του Μάη του 19 θα ανθίσουν νέα λουλούδια αυτοδιοικητικά, μια νέα γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών θα βγει από το καβούκι της, η οποία ήταν κλεισμένη μόνο και μόνο γιατί ήταν απερίκλειστο σύστημα το οποίο απαγόρευε κάτι καινούριο να εμφανιστεί, και όταν εμφανιζόταν του κόβε τα πόδια γιατί του έκλεβε τις έδρες, του έκλεβε τους ψήφους, και αφού το ένιωσε μία-δύο φορές έφυγε απογοητευμένο σπίτι του. Με αυτή την έννοια, αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση χρειάζεται και προεκλογικά να την δώσουμε, να την καταλάβουμε. Με οποιοδήποτε σχήμα συνδυασμού αποφασίσετε, με τους δικούς σας τρόπους, δρόμους αυτοδιοικητικούς ή κομματικούς να αποφασιστεί, αλλά να ξέρουμε ότι αυτό πρέπει να το φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού. Και να λέμε ότι εμείς στηρίζουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο, εκτός του ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοδιοικητικοί, είναι έντιμοι, είναι αγωνιστές, είναι, ενώ παρόλο που έχουμε συμφωνήσει για το τι θα κάνουμε στη γειτονιά μας και έχουμε αυτό το πρόγραμμα, ενώ επίσης ξέρουμε ότι όταν εκλεγούμε θα ψάξουμε να βρούμε συνεργασίες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να φτιάξουμε το 51% των Δημοτικών Συμβούλων, άρα σημαίνει σύνθεση, συζήτηση, νέο πρόγραμμα το οποίο θα προχωρήσουμε. Συγχρόνως όμως είμαστε αυτοί οι οποίοι στηρίζουμε αυτή τη μεγάλη κατάκτηση, αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, και θα προσπαθήσουμε να την υλοποιήσουμε, γιατί για να ριζώσει πρέπει να ριζώσει με στελέχη της αυτοδιοίκησης πραγματικά, και να περάσει ένας χρόνος και να πει ο κόσμος τελικά αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από 1,5 χρόνο, τώρα καταλαβαίνω πόσο σωστό είναι, τώρα καταλαβαίνω πόσο είναι υπέρ μου στη γειτονιά μου, στο Δήμο μου, για τα θέματα τα οποία συζητιόνται. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, σας λέω λοιπόν για να τελειώσω ότι σε αυτά τα 4 χρόνια περάσαμε πολλές δυσκολίες. Τη ζήσατε κι εσείς στο σπίτι, στο δρόμο, στα γραφεία, στο πεζοδρόμιο. Τα ζήσαμε κι εμείς. Τα ζήσαμε κι εμείς μέσα στα υπουργικά γραφεία, μέσα στις οποιασδήποτε αντίξουες συνθήκες, που θέλανε αυτή η παρένθεση να κλείσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Αντέξαμε μέσα από τους συμβιβασμούς και τις υποχωρήσεις. Πετύχαμε το μεγάλο μας στόχο στις 21 Αυγούστου να βγούμε, και τώρα έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας. Ό,τι σπήραμε σε θέματα μεγάλης θεσμικής αλλαγής, και να τα περπατήσουμε και να τα στηρίξουμε, και να λέμε ότι στην πρώτη φορά αριστερά κάναμε και αυτά που εσείς δεν τα κάνατε. Και τελειώνω λέγοντας σας δύο θέματα τα οποία κάναμε θεσμικά από το Υπουργείο και δεν τα κάναμε. Πόσα χρόνια ακούτε, 20, 25, Πασό και Νέα Δημοκρατία, να αρχίζουν να λένε τι τερατούργημα είναι αυτή η Β' Αθηνών.
να βγάζει 42 βουλευτές. Πώς εκεί πέρα το πράγμα. Πρέπει να τα αλλάξουμε, πρέπει να το σπάσουμε. Και δεν το κάνανε ποτέ. Ξέρετε γιατί δεν το κάνανε? Διότι ενώ παραδείγματος χάρη θέλαν να λένε λόγια που ήθελε να ακούσει ο κόσμος, γιατί ο κόσμος καταλάβαινε ότι αυτή η Β' Αθηνών των 42 εδρών πρέπει να σπάσει, και του το λέγανε για να λέει ότι αυτό που θες να ακούσει το λέμε και θα το κάνουμε. Μόνο που δεν το κάνανε, και ο λόγος είναι ένας. Διότι μέσα από αυτή τη μεγάλη χωάνη των 42 βουλευτών, με τους 300.000 σταυρούς ο πρώτος από το ένα κόμμα και τους 500 ο άλλος, βγαίνανε οι βαρονίες οι οποίοι δεσμεύανε το πολιτικό σύστημα. Διότι το να είσαι βουλευτής των Τρικάλων, Θανάση, δεν έχει και μεγάλη αξία. Βουλευτής Μαγνησίας, για να πω, να μην παρεξηγηθείτε, δεν έχει και μεγάλη αξία. Βουλευτής όμως Β' Αθηνών με 300.000 σταυρούς έχει μεγάλη σημασία. Για τα υπουργικά, για το κόμμα, για τις δεσμεύσεις, για. Και δεν το κάνανε. Απλά το τραγουδούσανε στον κόσμο. Εμείς το κάναμε. Σπάσαμε αυτά τα αυγά. Και όχι μόνο το κάναμε, τους αναγκάσαμε και να το ψηφίσουν. Για να λειτουργήσει από, από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Και να σας πω και μία τελευταία. Πόσα χρόνια ακούτε να παίζουνε με αυτή την έρμη τάχα ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού? Που αυτό που πρέπει να ψηφίζουν, που πρέπει να κάνουν, που είναι θέμα δημοκρατίας, που και πρέπει να γίνει μια ο ένας, μια ο άλλος. Από το 2001 υπάρχει συνταγματική επιταγή. Και μέχρι το 2015, επί 14 χρόνια, Πασό και Νέα Δημοκρατία λέγανε ότι πρέπει να το κάνουμε, κάναν ταξίδια στην Αμερική, το λέγανε στους ομογενείς, τώρα που θα πάμε πίσω αυτό θα σας δώσουμε, ξεχνιότανε, πήγαινε ο άλλος. Γιατί και αυτό ήθελαν να τα ακούνε και να το περιφέρουν, αλλά να μην το λύνουν. Και όταν μας κατηγορούσαν στη Βουλή πριν από 6 μήνες και λέγανε Μητσοτάκης και Φόφη γεννηματά που έχουν κυβερνήσει τόσα χρόνια, γιατί δεν σπάτε, γιατί δεν δίνετε ψήφο στους Έλληνες στο εξωτερικό, τους είπα μη στεναχωριόσαστε. Και φτιάξαμε επιτροπή βάσει του νόμου η οποία ξεκίνησε τις λειτουργίες με συνταγματολόγους, νομικούς, πολιτικούς επιστήμονες, όχι του κόμματός μας, όλων των πολιτικών αποχρώσεων, σοβαρούς ανθρώπους. Και αυτό έχω την τιμή να είμαι εγώ, να προεδρεύω. Και τους είπαμε ότι εμείς το Γενάρη θα σας το φέρουμε. Και αν κάνετε, αν νομίζετε, βρεθείτε 200 να το ψηφίσετε. Γιατί χρειάζεται 200 για να δώσουμε ψήφους. Και μην παίζετε συνεχώς ότι το κάνουμε, δεν το κάνουμε και γιατί δεν το κάνει πρώτη φορά αριστερά. Εμείς θα το κάνουμε, εσείς θα το ψηφίσετε, γιατί εμείς δεν φοβόμαστε τους ψήφους. Αλλά θέλουμε να δούμε όλα τα θέματα. Δημοκρατίας, νομικά, συνταγματικά. Θέλουμε να δούμε το βαθύτερο πολιτικό θέμα. Διότι είναι άλλο πράγμα ο Έλληνας που έφυγε το 1900 και πήγε στην Αστόρια της Αμερικής και έκανε παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, τα οποία δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα ή πήγανε μία φορά στη Ρόδο να κάνουν ένα τριήμερο διακοπών, και είναι άλλο το παιδί μας που έφυγε πριν από 5 χρόνια στην κρίση. Και εμείς αυτό θα το δούμε και πολιτικά και θα το προστατεύσουμε. Αλλά θα λύσουμε και αυτό το θέμα. Και σε μία δύσκολη τετραετία, με τόσα θέματα, κολλημένοι στον τοίχο, από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν κάναμε μόνο αυτά. Κάναμε και ένα μεγάλο πρόγραμμα, Φιλόδημος 1 και Φιλόδημος 2. Έχουμε δώσει το 2018 900 εκατομμύρια στους Δήμους. Και επειδή μπορεί κάποιος να γυρίσει και να πει το κάνατε προεκλογικά, ό,τι παλιά, θα σας πω μια κουβέντα. Ότι φτιάξαμε έναν τύπο και είπαμε
με αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Πόσους κατοίκους, πόσα σχολεία, πόσους δρόμους, πόσα αυτά. Και φτιάξαμε ένα μαθηματικό τύπο και ήξερε ο καθένας από την αρχή ότι θα πάρει αυτός ο Δήμος 170.000 γιατί αυτός είναι ο τύπος που βγάζει, ο άλλος Δήμος θα πάρει 160, ο άλλος Δήμος θα πάρει 200. Και δεν υπάρχει τίχα να μας πούνε τίποτα. Όχι βοήθησέ με για να πάρεις, δεν με βοηθάς, δεν παίρνεις. Και αυτά είναι τα παράσημά μας, τα πολιτικά, τα ισότιμα, τα δικαιωματικά, τα δημοκρατικά και με αυτό θα πορευτούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.